Είναι το δεύτερο Final Four της καριέρας σου. Πώς θα είναι, εντάξει, είναι πάλι σαν την πρώτη φορά ή βλέπεις με διαφορετική εμπειρία? Νομίζω πως είναι διαφορετικό, γιατί την πρώτη φορά πάντα έχεις άγχος, πάντα δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, πώς θα είναι η διοργάνωση εκεί πέρα. Τώρα νομίζω πως όλοι περιμένουμε, αυτοί που το έχουμε ξαναζήσει, ότι πώς θα είναι περίπου τα πράγματα. Είναι κάτι σαν γιορτή και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που πάμε ξανά εκεί πέρα σε ένα Final Four, και πιστεύω πως ανυπομονούμε να έρθει η μέρα που θα φτάσουμε στη Κωνσταντινούπολη. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα έχει τεράστια εμπειρία στα Final Four, υπάρχει αυτό το άγχος ότι πάμε, είναι λίγο περίεργα? Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Νομίζω πάντα υπάρχει άγχος, αλλά το άγχος αυτό είναι, πιστεύω, στους περισσότερους μας δημιουργικό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν ξαναπαίξει Final Four, είναι το άγχος να έρθει η ώρα του παιχνιδιού, να τα δώσουμε όλα και πραγματικά ό,τι γίνει. Αυτό είναι το άγχος το οποίο έχουν όλοι οι συμπαίκτες, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άγχος φόβου για το τι θα αντιμετωπίσουμε και ότι παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Σε τέτοια παιχνίδια τόσο σημαντικά όπως είναι ένας συμμετελικός Final Four, παίζει πιο πολύ ρόλο αυτός που το θέλει περισσότερο και οι τακτικές πάνε στην άκρη ή το αντίθετο? Σίγουρα, οι τακτικές πάνε σίγουρα στην άκρη. Οι τακτικές παίζουν, πιστεύω, ρόλο τα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Μετά όλα πάνε περίπατο. Πραγματικά, όποιος έχει το πιο σκληρό χαρακτήρα, όποιος έχει τις πιο σωστές αποφάσεις, την καλή ψυχολογία στο τέλος, είναι αυτός που θα κερδίσει το μάτς. Δεν είναι τακτική, είναι καθαρά θέμα ποιος το θέλει περισσότερο. Και πώς σας προετοιμάζουν και τα υπόλοιπα τα παιδιά, οι τέσσερις που είναι πιο παλιά στην ομάδα, ο Βασίλης, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Βαγγέλης? Νομίζω πως δεν χρειάζεται να μας πούν κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο το να τους βλέπω να κάνουν την πιο δυνατή προπόνηση στο γήπεδο, το να είναι συγκεντρωμένοι οπουδήποτε τους δούμε, δηλαδή είτε πάμε στο αεροδρόμιο είτε στα ποδητήρια, πόσο συγκεντρωμένοι είναι. Νομίζω μας κάνει και εμάς να είμαστε συγκεντρωμένους, και πραγματικά αυτό μεταδίδεται από το ένα παίξ τον άλλον, από τον Βασίλη που είναι ο ηγέτης μας και στη συνέχεια από τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Βαγγέλη που έχουν αυτή την εμπειρία. Αυτά. Πόσο εύκολο ήταν να συγκεντρωθείτε αυτές τις μέρες, γιατί υπήρχαν και οι μητελικοί της Basket League, πόσο εύκολο ήταν να συγκεντρωθείτε ξέροντας ότι την επόμενη εβδομάδα παίζετε στο Final Four? Νομίζω το πιο δύσκολο ήταν το τελευταίο μάτς με τον Άρη να συγκεντρωθούμε, γιατί πραγματικά όλη η σκέψη των περισσότερων παιχτών ήταν στο Final Four. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και κερδίσαμε και αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα τώρα αρχίζουν τα καλά, τώρα δηλαδή αρχίζει το σημείο πρέπει να το απολαύσουμε και να τα δώσουμε όλα. Όπως είπε και ο κόουτς Φερόπουλος, η ομάδα δεν την ετοιμάζει κάτι καινούριο, περίμενε όλη τη χρονιά αυτά τα παιχνίδια. Όμως σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις που δεν θα τις περιμένει και η σίγουρα από άποψη τακτικής κάτι έχει ετοιμάσει ο coach. Απλά το θέμα είναι να το κάνεις 100% ό,τι και να κάνεις, γιατί σε ένα κανονικό μάτς μπορείς να μην κάνεις, να βρεθείς μια κακή μέρα και να μην κάνεις κάποια πράγματα από έλλειψη συγκέντρωσης. Σε ένα τελικό πρέπει η έλλειψη συγκέντρωσης να είναι στο 100%, και όπως και η ενέργεια που θα βγάλει κάθε παίκτης στο παρκέ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, και έχουμε δει και στο παρελθόν όποια ομάδα βουτάει στο παρκέ για μια μπάλα, όποια ομάδα παλεύει κάθε φάση, είναι αυτή που κερδίζει στο τέλος. Και τέλος, η ομάδα έχει παίξει πολλά παιχνίδια με τη ΣΕΚΑ, ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Πιστεύεις ότι στην άκρη του μυαλού των παιχνών της ΣΕΚΑ υπάρχει αυτός ο φόβος ότι μήπως ο Ολυμπιακός καταφέρει πάλι να πετύχει την έπιση? Πιστεύω ότι προσωπικά σε εμάς δεν παίζει κάποιο ρόλο, αλλά σε μια ομάδα που έχει ηττηθεί τρεις φορές από μια άλλη σε Final Four, ίσως στα τελευταία λεπτά, άμα είναι κοντά το σκορ, να το σκεφτούν ξανά. Αλλά προσωπικά εμένα δεν με αφορά η προϊστορία, με αφορά το παρόν. Είτε έχεις χάσει από μια ομάδα τρεις-τέσσερις φορές, είτε έχεις κερδίσει, είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, είναι μια καινούργια χρονιά και αυτό είναι που μετράει.